Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Είχατε κεντρική επιτροπή χθες. Το συμπέρασμα τι είναι? Όλα καλά τα μέτρα? Όχι, δεν είναι το συμπέρασμα αυτό. Προφανέστατα και έγινε και μια παραγωγική κουβέντα σε όλη τη διάρκεια της χθεσινής κεντρικής επιτροπής. Υπάρχει μια πολιτική απόφαση, τη γνωρίζετε. Ναι. Και υπάρχει και ένα κείμενο συμβολής, το οποίο έχει κατατεθεί από συγκεκριμένους συντρόφους μας, μέλη της κεντρικής επιτροπής. Έγινε ένας διάλογος. Τονίστηκαν πράγματα που είναι δύσκολα, τονίστηκαν πράγματα που είναι επικίνδυνο να μην επιτευχθούν, τονίστηκαν όμως και πράγματα που μας δίνουν περιθώριο να πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Βγήκε όμως και μια απόφαση. Η απόφαση, λέει, απόφαση προφανώς. Φέρτε το, το ψηφίζουμε. Ναι, εντάξει, έτσι, συλλογικό όργανο είναι, πρέπει να πάρει μια απόφαση. Προφανώς βγήκε μια απόφαση. Είναι ψηφίζονται τα μέτρα. Η απόφαση είναι στηρίζουμε την συμφωνία που έχει φέρει η κυβέρνηση. Και είναι καλή η συμφωνία, κύριε Καραγιαννίδη. Θα απαντήσω με τα λόγια του Πρωθυπουργού. Η συμφωνία έχει πράγματα τα οποία είναι θετικά, τα αντίμετρα, και έχουν και μέτρα τα οποία εμείς δεν θα τα παίρναμε αν δεν ήμασταν σε αυτή τη συγκυρία και με αυτούς τους σχετισμούς τους ευρωπαϊκούς. Είναι προφανές ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι της δικιάς μας λογικής και πολιτικής. Ναι, αλλά τότε γιατί τα παίρναμε? Είμαστε υποχρεωμένοι στο βαθμό που έχουμε κάνει τον συμβιβασμό του 2015 και προχωράμε με διαπραγματεύσεις, οι οποίες θεωρούμε ότι κάποια στιγμή το 2018 που θα βγούμε από την Επιτροπή θα οδηγήσουμε τη χώρα σε ένα ξέφωτο ανάπτυξη. Άρα δεν είμαστε κυρίαρχη κυβέρνηση, μας τα επέβαλαν. Αναγκαστήκαμε. Καλά, τώρα, πάλι με πόνο ψηφής και τέτοια ψυχή. Όχι, όχι, ούτε πόνο ψυχής, ούτε τίποτα. Να σου πω. Συνάδελφου σα τα κόψατε. Ναι, εντάξει, εγώ δεν θα το πω δημόσια. Τι δεν θα πείτε δημόσια? Δεν πονάτε δηλαδή που θα κόψετε, κύριε Σιμάνσκι? Το πόνο ψυχής, όχι, όχι. Δεν θέλετε να ζητήσετε συγγνώμη που θα κόψετε, κύριε Σιμάνσκι? Πάμε μπαλάκι από το ένα στο άλλο. Προλαβαίνω να απαντήσω σε μία ερώτηση και να πούμε στην επόμενη. Ότι δεν έχουμε πόνο ψυχής. Δεν θα πω ποτέ έχω πόνο ψυχής για να ψηφίσω αυτά γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι αυτά θα αρχόντουσαν. Πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει ζήτημα το κόβουμε συντάξεις και άρα δεν στεναχωριόμαστε. Είναι προφανές, δεν ψηφίζει κανένας τέτοια μέτρα χωρίς να στεναχωριέται. Ούτε και οι προηγούμενοι. Ούτε και οι προηγούμενοι. Γιατί εγώ είπα ότι οι προηγούμενοι δεν στεναχωριόντουσαν. Δεν θα με βρείτε να λέω ακρότητες. Και αν έχετε παρακολουθήσει τα τελευταία 5 χρόνια, δεν έχω πει τέτοιου τύπου ακρότητες. Αλλά λέω το εξής. Υπάρχει ένα συμβιβασμό στο 2015. Υπάρχει. Υπάρχει μια ήττα η οποία είναι διαπραγματευτική ήττα. Υπάρχει. Υπάρχει ένας συμβιβασμός. Σε αυτόν λοιπόν τον συμβιβασμό ήμασταν γνώστες ότι θα πηγαίνουμε σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Οι συσχετισμοί δεν μας ευνοούν. Και θα παίρνουμε και μέτρα τα οποία δεν είναι της δικιάς μας φιλοσοφίας. Άρα σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Πάλι ήττα. Προσδοκώντας. Ναι. Ρώτησε και ο Χρήστος. Είναι καλή κακή συμφωνία. Νικήσαμε, κερδίσαμε, τι κάναμε? Δεν μπαίνω σε διαδικασία σε τέτοια σύγκριση. Ούτε νικήσαμε, δεν κερδίζεις μόνο σε μια συμφωνία. Και κερδίζεις και χάνεις. Υπάρχουν μέτρα που κερδίζεις, όπως είναι τα αντιμέτρα, και υπάρχουν και μέτρα που χάνεις, όπως είναι αυτά που πρέπει να πάρουμε. Αυτά τα μέτρα θα ερχόντουσαν έτσι κι αλλιώς. Αυτά τα μέτρα θα ερχόντουσαν, ξαναλέω, έτσι κι αλλιώς, εφόσον έχουμε αποδεχθεί το παιχνίδι και θεωρούμε ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ πρέπει να κάνουμε. Άρα, γιατί διαπραγματευόμασταν 15 μήνες και δεν τα είχατε υπογράψει? Όχι, όχι, δεν είναι τόσο απλό. Ξεκινήσαμε 20 Φλεβάρι, η πρόταση ήταν 2% μέτρα τώρα. Με τη διαπραγμάτευση φτάσαμε σε αυτό το πράγμα που είναι 2% μέτρα, 2% αντιμέτρα. Είναι ηθικό να ψηφίζετε μέτρα τα οποία θα εφαρμόσουν άλλοι? Δεν είναι ηθικό να ψηφίζεις οτιδήποτε χαρακτηρίζει την ζωή σου για τα επόμενα 50 χρόνια. Ήταν ηθικό ότι ψήφισαν να μας δεσμεύσουν με τόσα δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια οι προηγούμενες κυβερνήσεις? Γιατί δεν το θέτετε εσείς, καταλαβαίνετε το ερώτημα, ή μάλλον το θέτετε εσείς, αλλά το θέτετε και αντιπολίτευση. Από τη στιγμή που μας έχουν δεσμεύσει με συμφωνίες με ένα και το πρώτο και το δεύτερο. Ξεπεράσατε, κύριε Καραγιαννή. Όχι, δεν του ξεπεράσατε. 99 χρόνια δεσμεύσατε τη δημόσια περιουσία. Δεν τη δεσμεύσαμε 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία. Η κουβέντα αυτή έχει ένα νόημα να την κάνουμε. Με πολύ πιο χαλαρό τρόπο και πολύ πιο μεγάλο χρόνο. Δεν τη δεσμεύσαμε 99 χρόνια, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όσο τη δεσμεύσατε. Είναι σε ένα υπερταμείο του οποίου τον έλεγχο τον έχει η ελληνική πλευρά. Δεν είναι δέσμευση και πέστε μου εσείς αν έχει πουληθεί κάτι μέχρι στιγμή. Δεν μιλάμε για τα αεροδρόμια, για τη διάρκεια μιλάμε. Τα αεροδρόμια έχουν πουληθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Τα αποδεχτήκατε. Μα είναι μια... Θα πουλήσετε τη ΔΕΗ τώρα. Ούτε αυτό θα συμβεί. Ούτε τη ΔΕΗ θα πουλήσετε. Αυτό θα συμβεί και τα αεροδρόμια είναι συμβόλαιο υπογραμμένο, υπογεγραμμένο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Υλοποιείται αυτό. Τη ΔΕΗ δεν θα την πουλήσετε. Η ΔΕΗ δεν θα πουληθεί, λέω εγώ, μέχρι να διαψευστώ. Λέω προσωπικά. Μισό λεπτό. Εάν έρθει η συμφωνία που έχει τη ΔΕΗ, θα την ψηφίσετε? Γιατί μου λέτε δεν θα. Λοιπόν, να το δούμε εκείνη τη στιγμή. Εγώ σας λέω ότι δεν θα πουληθεί η ΔΕΗ. Καθόλου τίποτα. Δεν είναι το καθόλου τίποτα. Έτσι, πώς το λέτε, στο σύνολό της ιδέα δεν θα πουληθεί. Ούτε θα χάσουν την πλειοψηφία του ελληνικού δημόσιου. Τώρα αλλάζουμε τώρα πάλι. Όχι, όχι, δεν το αλλάζουμε. Άμα είναι τμηματικά το ψηφίζουμε. Όχι, όχι, όχι. Άμα είναι ολόκληρη, όχι. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Να κάνουμε κουβέντα που έχει μια λογική στις απαντήσεις που δίνω. Δεν τα ακούτε από εμάς αυτά, φαντάζομαι. Σας τα ρωτάνε. Όχι, προφανώς, αλλά λέω το εξής. Σου λένε, κύριε Καραγιαννίδη, θα την πουλήσεις τη ΔΕΗ, έτσι σε ρωτάει ο πολίτης. Και εμείς λέμε το εξής. Ότι την κυριότητα της ΔΕΗ θα την έχει το ελληνικό δημόσιο πάντα. Αυτό λέμε. Να. Δεν αλλάξαμε με νομοσχέδιο το ξεπούλημα της μικρής ΔΕΗ?
Το κάναμε ή δεν το κάναμε. Αυτό κάναμε. Άρα, συγγνώμη, κύριε Καραγιαννίδη, προσπαθώ να καταλάβω. Τι λάθος έχουν κάνει όλοι οι προηγούμενοι και δεν το κάνετε εσείς. Γιατί ναι. Είναι, η συνέχεια της πολιτικής είναι. Κάνετε ακριβώς το ίδιο. Όχι, όχι, το, και πρέπει να σας πω ότι σε πολλές περιπτώσεις κάνετε και μεγαλύτερα. Δηλαδή, οι περικοπές στην προσωπική διαφορά που μας έφερε εδώ ο κύριος Ρίζος, πραγματικά άρχισα να τρέμω. 500 ευρώ για ανθρώπους που θέλω να ρωτήσω, τρέματε όταν κόπηκαν. Βεβαίως. Μισό. 7 χρόνια πληρώνουμε. Να ολοκληρώσω. Τρέματε όταν κόπηκαν τα δώρα Πάσχα Χριστουγέννων. Ναι, δεν ακούστηκε. Πάρα πολύ δεν ακούστηκε. Από πού δεν ακούστηκε. Δεν το τονίζω σε εσάς. Ο σταθμός σας δεν το είπε. Από πού δεν το είπε. Ο Sky, ο Αλφα, ο Αντένα, για να μην είμαι μόνο τέτοιο. Πού βγαίνουν τα στελέχη. Πού φιλοξενούσαν. Όχι, δεν ήταν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τι λεγόταν στις ειδήσεις. Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα τι ακριβώς δημοσιογραφία έχουμε σε αυτή τη χώρα. Ναι, αυτός ο φάρος της δημοσιογραφίας που λέγεται Νέα δημοσιεύει σήμερα ένα κείμενο για τους 53 όπου περιλαμβάνει μέσα τον κύριο Σταύρο Κοντονή ως μέλος των 53 και την κυρία Βασιλική Κατριβάνου ως βουλεύτρια και μέλος των 53. Τέτοια ρεπορτάζ γινόντουσαν και γίνονται. Τα νέα πρωτοσέλιδα προχθές είχαν για. Δεν έχω το ρεπορτάζ μπροστά μου, όχι, για να το απαντήσω. Όχι, δεν το έχω. Θα σα πω άλλο το παράδειγμα. Έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για το πρωτοσέλιδο το προχθεσινό για τα γεγονότα της Ζακύνθου. Αυτήν τη δημοσιογραφία είχαμε 7 χρόνια. Καλώς κάνετε και θέτετε τώρα ζητήματα κοινωνικά, αλλά 6 χρόνια, συγγνώμη, δεν τα ακούσαμε. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Όλα ακούστηκαν, όλα μεταδόθηκαν. Επίσης, θέλω να σας πω ότι οι απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ, τα κινήματα δεν πληρώνω, τα αυτά, ότι ερχόμαστε, τα 12.000 ευρώ αφορολόγητο που τώρα κατεβαίνει κάτω από το μισό, από τις τηλεοράσεις ακούστηκαν. Βεβαίως. Από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Και από τον Πρωθυπουργό και από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και από υπουργούς. Δεν τα λέγανε οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα μέσα ενημέρωσης είχαν, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν ανοιχτό πεδίο. Και έχουν. Αλλά τα πρόστιμα στα τηλεοπτικά κανάλια πέσανε για την διαχείριση του ψηφίσματος. Καλά, τώρα δεν φταίνε τα κανάλια, συγγνώμη, για τα μέτρα και για τις περικοπές. Όχι, δεν φταίνε τα κανάλια. Δεν θα φταίω εγώ και ο Κούτρας και τα κανάλια. Δεν γίνεται έτσι τώρα. Ότι δεν απευθύνομαι σε εσάς. Να σας ρωτήσω το εξής. Ένα αντίμετρο γνωρίζετε να μας πείτε. Ένα. Σας είπε κάποιος στην Κεντρική Επιτροπή ο Πρωθυπουργός. Όλα τα είπε, όχι ένα. Τα είπε. Και ο Υπουργός Οικονομικών που είναι πιο αρμόδιος. Μπορείτε να μας πείτε ένα. Μείωση έμφυα και από το 22% στο 20% για τους ιδιώτες στη φορολόγηση. Μείωση για τις επιχειρήσεις από το 29% στο 26%. Πάνω από το 3,5% αυτά. Να το πούμε. Λοιπόν, εδώ, γιατί εδώ παίζει αρκετή. Γιατί ακούσατε και τον κύριο Γεωργιάδη πριν, ναι, που είπε ότι είναι παραμύθι το 3,5%. Δηλαδή, αν πάμε στο 3,6%, τα μέτρα θα είναι μόλις 0,1%. Ωραία. Αντίμετρα, και λέω πολύ καθαρά και γνωρίζοντας ότι μιλάμε δημόσια, λέει ψέματα, όπως λέει πάντοτε ο κύριος Γεωργιάδης. Εφόσον πιαστεί ο στόχος του 3,5%, θα ισχύσει το 1% αντιμέτρα που υπάρχει και για το 19 και για το 20. Στο 3,5%. Στο 3,5. Όχι στο 4. Όχι στο 4, στο 3,5. Και όλα τα αντίμετρα. Μάλιστα. Όλα τα αντίμετρα. Επίσης, εάν μέχρι το 18, τα μέσα του 18 δεν υπάρχει σε επίσημο έγγραφο το τι θα γίνει μεσοπρόθεσμα για το χρέος και μακροπρόθεσμα, δεν θα ισχύσουν τα μέτρα για το 19 και το 20 και αυτό είναι κομμάτι της συμφωνίας. Ναι. Να το πούμε κι αυτό. Πάμε, επειδή δεν έχετε κι εσείς πολύ χρόνο, να ρωτήσω κάτι. Τη συγκυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες πώς την βλέπετε? Ως μια πρακτική που δοκιμάστηκε από το 2015 μέχρι στιγμής με τα προβλήματά της, με τις διαφορές. Θέλετε. Τι εννοείτε? Δεν έχετε κανένα πρόβλημα εννοώ με το κόμμα. Μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει, ξαναλέω, με προβλήματα και διαφωνίες να υπάρχουμε. Και θα συνεχίσουμε. Μέχρι να κρίνουμε και η ΑΝΕΛ και εμείς προφανώς ότι δεν μπορούμε να πάμε άλλο. Προς το παρόν κρίνουμε ότι πάμε. Ότι πάει, καλά, μια χαρά. Πάει μια χαρά, πάμε. Ναι. Για το. Ακούστηκαν πολλές δηλώσεις την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Ξεκίνησαν από τον κύριο Μπαλαούρα, εδώ ο κύριος Κούλογλου με τον κύριο Παρασκευόπουλο την Παρασκευή. Μας τα είπαν και αναφέρομαι στο Άγιο Φως. Μεγάλη εβδομάδα έχουμε. Η άποψή σας για το συγκεκριμένο θέμα ποια είναι? Ότι είναι δεν παγανιστικό. Όχι, δεν είναι παγανιστικό. Δεν πέφτουν σε τέτοια κουβέντα. Ναι. Δεν είναι αρχηγός κράτους πάντως το Άγιο Φως και άρα δεν μπορεί να έρχεται με έξοδο του ελληνικού δημοσίου. Είναι ακριβή η μεταφορά δηλαδή? Δεν είναι ακριβή η μεταφορά. Εγώ μένω στον θεσμό ότι έρχεται ένα αντικείμενο. Η φωτιά, το Άγιο Φως, με τιμές αρχικού κράτους. Δεν συμβαίνει στην πολιτισμένη Ευρώπη, αυτό δεν συμβαίνει. Ξέρετε, σε κάποια άλλη χώρα που να. Το Βατικανό, ας πούμε, κουβαλάει το Άγιο Φως με τιμές αρχικού κράτους. Το Βατικανό είναι καθολική, κύριε. Όχι, ναι, αλλά παίρνουν το Άγιο Φως και αυτοί. Χριστιανοί είναι οι άνθρωποι. Στην Πολωνία, στην Αγγλία, μην κολλήσουμε στο Βατικανό. Στη Γερμανία. Δεν συμβαίνει αυτό και λέμε ας σταματήσει να μεταφέρεται το Άγιο Φως με τις τιμές που το αξίζει, αλλά αρχηγός κράτους όπως και το κάνουμε δεν είναι.
Τι να γίνει, δεν μπορώ να συμφωνήσω να μεταφέρετε με τη μέσα αρχηγού κράτους, να στείνεται υπουργός ή άγημα στρατιωτικό για να περάσει. Να φωτογραφίζονται πολιτικοί με τους ιερείς στον Άγιο Τάφο είναι θεμητό. Και ο πρωθυπουργός επίσης. Έχω πάει στον Άγιο Τάφο, επειδή θα το πω από προσωπική τέτοια, έχω πάει στον Άγιο Τάφο και έχω φωτογραφηθεί με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, προφανώς αφού κάνουμε επίσημη επίσκεψη στην Αποστολή. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Και αυτό κάτι επίσημο είναι που μεταφέρετε. Ναι, έτσι, αλλά όχι με. Μα επίσημο, εγώ δεν είπα ότι είναι επίσημο το Άγιο Φως. Να μην μεταφέρεται με τη μέσα αρχηγού κράτους. Αυτό. Και δεν ίσχυε στο παρελθόν. Έχει κάποια χρόνια που ισχύει. Κύριε, ένα τελευταίο ήθελα, κύριε Βουλευτά, πριν κλείσουμε. Δεν ξέρω αν πώς προχωρά ο διάλογος του κυρίου Τόσκα με τις συλλογικότητες και αν έχετε κάποια τέτοια πληροφόρηση. Τις συλλογικότητες των εξαρχείων και αυτών που χαλούν τα ακυρωτικά μηχανήματα, τα τρόλια που καίγονται. Αλλά διάλογος δεν υπάρχει. Τι εννοείται διάλογο? Ο κύριος Τόσκας είχε πει ότι είμαστε σε ένα διάλογο με τις συλλογικότητες. Σας ικανοποιεί το. Εννοείται τις συλλογικότητες που υπάρχουν που δρούν στα εξάρχεια. Ναι, ναι. Η κατάσταση θα με ικανοποιήσει όταν σταματούσαν αυτά τα επεισόδια. Αλλά καταλαβαίνω ότι σε έναν βαθμό υπάρχει μια δυνατότητα η αστυνομία να ελέγξει πράγματα. Και σε έναν βαθμό δεν υπάρχει δυνατότητα η αστυνομία να ελέγξει κάποια πράγματα. Εννοώντας ότι δεν μπορεί να είναι σε όλες τις γειτονιές, σε όλα τα ακυρωτικά μηχανήματα, ένας αστυνομικός και να κάθεται από πάνω του. Άρα η αστυνομία αυτή. Δεν φταίει η αστυνομία. Φταίει ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σε αυτόν τον τόπο ότι όταν σπάς ένα κοινωνικό μηχάνημα δεν πέφτει ο καπιταλισμός. Αυτό φταίει. Άρα να το σπάμε. Άρα τι να κάνουμε. Όχι, αυτό λέω. Όταν δεν είναι η πολιτική πράξη να καταστρέψει ένα κοινωνικό μηχάνημα. Δεν είναι πολιτική πράξη. Δεν πέφτει ο καπιταλισμός με αυτό. Αυτό λέω. Το κατάλαβα λάθος. Να είστε καλά. Τώρα συμφωνήσαμε. Να είστε καλά, κύριε Καραγιανίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να βγαίνετε στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί πείτε να βγαίνουμε κανονικώς. Να βγαίνετε. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό.